Σκοσίσε, Άγιε.
και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου. Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε. Ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπερπλεών των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητή. Αγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες
εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, στον Θεό παραθώμεθα. Η Κύριε. Ότι σον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος μην και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ψυχή μου τον Κύριον, ενέσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο εν αγίης θαυμαστός, ψαλώντας η Αλληλούια. Μη πεποίθατε υπάρχοντας επί ους ανθρώπων, Ιησού Χριστέ, σωτηρία. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο εν αγίης θαυμαστός, Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα ο Θεός ους Υιόν, εις γενεάν και γενεάν. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο εν αγίης θαυμαστός, ψαλώντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχον και καταδεξάμενος δια την ημετέρα σωτηρία, σαρκωθείτε εκ της Αγίας Θεοτόκου, και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθείστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας, ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Εν
ελέησον. Αντιλάβωσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρίτη. Ελέησον. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ενδύσον τε δικαιοσύνη και ιός Ιησού ανέγωνας ορθοδοξίας την δόγμαση υποστηρίζον την Εκκλησία ιεραρχά
δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτεψε η δεξιά σου. Κατάρτισε αυτήν, είναι φύτεψε η δεξιά σου. Εις πολλά έτη δεσποτά. Και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτεψε η δεξιά σου. Εις πολλά έτη δεσποτά. Amen.
Επισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ημών δε πατρός και ποιμενάρχου πολλά τα έτη. Ιερονίμου του Μακαριώτα του
και Θεοπροβλήτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ημώνε Πατρός και Ποιμενάρχου πολλά τα έτη. Προκείμενον του Αποστόλου, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών. Δίκαιος η επιφάσινης επίσας ημίν. Σοφία. Προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Δώσκομεν. Αδελφοί, μνημονεύεται των ηγουμένων ημών, ήτινες ελάλησαν ημίν των λόγων του Θεού, όν αναθεωρούνται στην έκβαση της αναστροφής, μιμήστε την πίστη. Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Διδαχές ποικίλες και ξένες μη περιφέστε. Καλόν γαρ χάριτι βεβαιούστε την καρδίαν, ου βρώμασιν εν Ιησού κοφελήθησαν οι περιπατήσαντες. Έχομεν θυσιαστήριον εξού φαγήν ουκ έχουσιν εξουσίαν, ή τη σκηνή λατρεύοντες. Ον γάρις φέρετε ζώον το αίμα περί αμαρτίας εις τα Άγια δια του Αρχιερέως, τούτον τα σώματα κατακέτε έξω της παρεμβολής. Διό και Ιησούς είναι αγιάσει δια του ιδίου αίματος των λαών, έξω της πύλης έπαθε. Τίνιν εξερχόμεθα προς Αυτόν, έξω της παρεμβολής των ονειδισμών αυτού φέροντες. Ούγαρ έχουμεν οδεμένους αν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Δι' αυτούν αναφέρομεν θυσίαν ενέσεως, δι' απαντός το Θεό, του τέστη καρπών χιλέων, ομολογούντον το ονόματι αυτού, της δευποιίας και κοινωνίας μη επιλανθάνεστε. Αυτές γάρ θυσίες ευαρεστείτε ο Θεός. Κίνηση θα αναγνωθεί. Αλληλούια, αλληλούια.
ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση και το πνεύμα τη σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ημείς εστέ το φως του κόσμου, ουδύνατε πόλεις κρυβήν επανόρους κειμένη, ουδέ και ουσι λίχνον και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλεπί την λιχνίαν, και λάμπει πάση της ενδικίαν. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας, ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Αμήν γαρ λέγω ημίν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, ή ότα εν, η μία κεραία ομή παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννητε. Ως εάν λύσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελαχίστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν πείσει και διδάξει ούτως μέγας κληθήσετε. Εν τη βασιλεία των ουρανών. Amen.
Αρχιερωσύνη σου μνηστή, Κύριο
Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αείν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάσης Επισκοπής Ορθοδόξων των Ορθοταμούντων των Λόγων της Αληθείας, Βαρθολομαίου του Οικουμενικού Πατριάρχου Θεοδόρου Αλεξανδρίας, Ιωάννου Αντιοχίας, Θεοφίλου Ιεροσολύμων, Κυρίλου Μόσχας, Ειρηναίου Βελιγραδίου, Δανίλου Κουρεστίου, Ηλίου Γεωργίας, Χρυσοστόμου Κύπρου, Σάβα Βαρσοβίας, Αναστασίου Τυράννων, Χριστοφόρου Πράγας, των Αγιωτάτων Ορθοδόξων Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, πάντων ημών των συνελθόντων εις την Θείαν και εράν μυσταγωγίαν ταύτην, και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αδελφών ημών. Σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτημον και του φιλοχρίστου ημών στρατού, νηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Συγενωμένων αηδήμων προκατόχων ημών αρχιεπισκόπων, Νεοφύτου Μισαήλ Θεοφίλου Προκοπίου Γερμανού Προκοπίου Θεοκλήτου, Μελετίου Χρυσοστόμου Χρυσάνθου Δαμασκηνού, Σπυρίδωνος Δωροθέου Θεοκλήτου Ιακώβου Χρυσοστόμου, Ιερονύμου Σεραφείμ και Χριστοδουλού, των μακαρίων και ειδημοκτητώρων της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των υπερπίστεως και πατρίδος ευκλεός αγωνισαμένων και ενδόξως πεσών των αδελφών ημών, πάλετε και επεσχάτων, και όνεμοι στη μενετή Αγία Κύρα προθέσει, ζώντων τε και τεθνεώτων, μνηστεί Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Thank you.
πάντα, Κύριο. Κύριε ελέησον. Εν των πρωτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Εν του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρνησον. Ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Το σώμα το υπεριόν κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Αμήν. Πίετε εξ αυτού πάντες τούτο έστι το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης το υπεριόν και πολλών εκχυνόμενων σάφεσιν αμαρτιών. Yeah.
Επισκοπής Ορθοδόξων των Αρθοτομούντων των Λόγων της εις αληθείας. Εν πρώτης πίστη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, ον χάρισε σε Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον εν ημών Υγεία κατρεμερεύονταν και Ορθοτομούντα των Λόγων της εις αληθείας. Βαρθολομαίου του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου Θεοδόρου Αλεξανδρίας, Ιωάννου Αντιοχίας Θεοφίλου Ιεροσολύμων, Κυρίλου Μόσχας Ειρηναίου Βελιγραδίου, Δανιήλ Βουκουρεστίου Ηλίου Γεωργίας Χρυσοστόμου Κύπρου, Σάβα Βαρσοβίας Αναστασίου Τυράννων, Χριστοφόρου Πράγας, των Αγιωτάτων Ορθοδόξων Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων. Ιερονύμου του Μακαριωτάτου και Θεοπροβλήτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, του και προσκομίζοντος τα τίμια και Άγια δωρατά αυτά, Κυρίω το Θεό ημών υπερ ειρήνης εγκαταστάσεως του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, σωτηρίας τε και αντιλήψεως του περιεστώτος λαού και ον εκαστός κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Και πάντων και πασών. Και δώσει μην εν ενιστόματι και μία καρδία, δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έστε τα λέει του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών, Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών. Και μετά του Πνεύματός σου. Αδελφοί μου, να μην ξεχνάμε στην προσευχή μας τους ανθρώπους, τους αδελφούς μας, τους απόρους που έχουν μεγάλη ανάγκη,
και μαζί με την προσευχή όπως και κατά τη συνήθεια της αρχαίας Εκκλησίας που είχε συνυφασμένη στη Θεία Ευχαριστία τη φιλανθρωπία, θα σας παρακαλούσαμε από το ειστέρημά σας να ενισχύσετε το έργο της φιλανθρωπίας της ενορίας μας. Μπορείτε να βάλετε στους δίσκους τον οβολό σας. Πάντων τον Αγίο μνημονεύσαντες, έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε Άνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυθρησιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μη την Θεία Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Ναι. Στη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν,
το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίκαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένων από τον και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένων από τον και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένων από τον Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφ' ημάς, δι' αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ετοιμότατοι άρχοντες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί λοιποί, οδηγήσαμε όλοι μας ευλαβικά τα βήματά μας σήμερα εις αυτόν τον όμορφο χώρο, τον εκκλησιαστικό, για να τιμήσουμε τον Άγιο Αθανάσιο. Η Εκκλησία μας, σαν μητέρα φιλόστοργη, μέσα στο λειτουργικό έτος, έχει ορίσει κάθε μέρα να γιορτάζουμε έναν ή περισσότερους Αγίους. Και αυτό το κάνει διότι αφενός μεν θέλει να τιμήσουμε τους Αγίους της Εκκλησίας για ό,τι αυτοί προσέφεραν στην Εκκλησία, σε όλους μας διαμέσου των αιώνων, και δεύτερον να προσπαθήσουμε να ψηλαφίσουμε τη ζωή τους, να προβληματιστούμε και να δούμε πώς εκείνοι πέρασαν τη ζωή αυτή και πώς αντέδρασαν και πώς πέρασαν τις δοκιμασίες τους, διότι και αυτοί ήταν άνθρωποι σαν και εμάς και έκαναν τον αγώνα τους. Το απολυτίκιο του Αγίου Αθανασίου που ακούσαμε σήμερα τον ονομάζει στήλο της Ορθοδοξίας. Ωραία έκφραση και δυνατή. Γιατί? Διότι με την βιωτή του, αλλά με τον τρόπο της διδασκαλίας του, καθόρισε με τα δόγματα, όπως λέγει το πολιτικείο, βοήθησε στη διδασκαλία του Κυρίου μας να γίνει πιο κοντά μας, κατανοητή, να ξεκαθαρίσουν οι δυσκολίες που είχαν δημιουργηθεί την εποχή αυτή και τότε κρίσιμη εποχή λόγω των συγκρούσεων και των διαιρέσεων των δογματικών. Και έτσι λοιπόν γίνεται στήλος της Ορθοδοξίας. Ορθοδοξία σημαίνει ορθή πίστη, ορθή διδασκαλία. Αυτή που μας παρέδωσε ο Κύριος συνεχίζεται διαμέσου των αιώνων με τους πατέρες της Εκκλησίας και τους Αγίους, και καλούμεθα και εμείς απαρεγκλήτως να ακολουθήσουμε, να πορευθούμε. Ορθοδοξία όμως, χωρίς την άλλη λέξη, την συνώνυμη ορθοπραξία, δεν θα μπορούσε να μας πει περισσότερο, δεν θα μπορούσε να μας πει κάτι ουσιαστικότερο. Η Ορθοδοξία είναι η θεμελίωση, η δογματική, η διδασκαλία, η ουσιαστική του Χριστού μας. Αλλά αν μείνουμε μόνο σε αυτή την μία πλευρά ως Ορθόδοξη, στην Ορθοδοξία μας, και δούμε και την άλλη πλευρά, την Ορθοπραξία μας, δεν είμαστε στο σωστό, τον ολοκληρωμένο δρόμο του Κυρίου μας. Η Ορθοδοξία θέλει
την ορθοπραξία. Και η ορθοπραξία μόνη της, χωρίς την ορθοδοξία, δεν φέρνει σωτηρία. Αυτή η θέση μας φέρνει στη συζήτηση που είχε ο Κύριος μας με τον νέον αυτόν, ο οποίος είχε αγωνία πώς θα κερδίσει τη ζωή του, ποιο είναι το νόημα της ζωής, ποια πρέπει να είναι η πορεία του. «Κύριε», του λέγει, «για πες μου, πώς πρέπει να πορευθώ, τι να κάνω για να είμαι ευτυχής, ευλογημένος?» Και ο Κύριος του είπε, «να αγαπήσεις το Θεό με όλη τη δύναμη της ψυχής σου, να δεις ποιος είναι ο Θεός, ποια είναι η σχέση του με τον άνθρωπο, ποια είναι η σχέση του ανθρώπου με το Θεό, να δεις όλη τη διδασκαλία ολοκληρωμένη, η μία εντολή αυτή, και η δεύτερη, να αγαπήσεις τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπό σου, όπως τον ίδιο τον εαυτό σου». Μέσα λοιπόν, του λέγει, σε αυτές τις δυο έντολες κρύβεται ο νόμος, η διδασκαλία, η αλήθεια του Χριστού. Επομένως, με άλλα λόγια θα λέγαμε σήμερα, ο ύμνος της Εκκλησίας μας, για να τιμήσουμε τον Άγιο Αθανάσιο, είναι η οδός προς την ορθοδοξία, την σωστή πίστη μας και την ορθοπραξία, τη σωστή ενέργεια στις σχέσεις μας με τον συνάνθρωπο. Υπάρχουν βέβαια μέσα στη ζωή μας που μερικοί άνθρωποι τα έχουν μπερδεμένα και λένε ότι «εγώ δεν έχω πολλές σχέσεις με τον χώρο τον εκκλησιαστικό, συγκινούμε βέβαια, αλλά κάνω το καλό. Και αφού κάνω το καλό προς τους ανθρώπους, δεν με ενδιαφέρουν περισσότερα πράγματα ουσιαστικά». Και άλλοι από την άλλη πλευρά πάλι λένε «δεν μπορώ να κάνω χωρίς την Εκκλησία, είναι ένα κομμάτι της ζωής μου, πρέπει να είμαι μέσα σε αυτό τον χώρο και η ζωή μου να περιορίζεται στις καλές διδασκαλίες, στα θεία συγγράμματα, στην προσευχή, στη λατρευτική ζωή. Τα άλλα, τα κοινωνικά, δεν είναι για μένα, είναι για άλλους. Και ο ένας στραβός δρόμος και ο άλλος στραβός δρόμος». Η σωστή πορεία είναι αυτή που μας δείχνουν οι Άγιοι στην Εκκλησία μας. Σωστή ορθόδοξη πίστη, σωστή λατρευτική ζωή, αλλά και αγάπη για τον συνάνθρωπο. Όπως δεν είδαμε ποτέ αετό να πετάει ψηλά με ένα φτερό, θέλει δυο φτερούγες για να πετάξει, το ίδιο και η ψυχή του ανθρώπου για να είναι αναπαυμένη, να είναι ειρηνική, να ξεκουράζεται, χρειάζεται αυτούς τους δύο κόσμους, τις δύο αγάπες, την αγάπη προς τον Θεό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Ιδιαίτερα σήμερα στη γιορτή του Αγίου Αθανασίου, αλλά και σε κάθε γιορτή, όταν καθόμαστε και σκεπτόμαστε τις δυσκολίες τις δικές μας και των άλλων, μέσα σε μια κρίσιμη εποχή που ζούμε και εύχομαι γρήγορα να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, είναι πολύ ωφέλιμο αν σταματήσουμε σε αυτές τις δύο έλλειες και πολλιάσουμε τη ζωή μας προς αυτές. Ορθοδοξία και η ορθοπραξία. Ούτε στο ένα μπορούμε να περιοριστούμε μόνο, ούτε στο άλλο. Ο Άγιος Αθανάσιος, τον οποίο θέλω να τιμήσουμε σήμερα, αυτό μας λέγει και τονίζει. Να αγαπήσουμε τον Θεό, να τον γνωρίσουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, αλλά να αγαπήσουμε και τον άλλο τον άνθρωπο και να δώσουμε ό,τι μπορούμε, λίγο ή περισσότερο, είτε υλικό είτε πνευματικό, στον αδελφό μας. Ας φύγουμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα από αυτόν τον χώρο τον ευλογημένο, τιμώντας τον Άγιο Αθανάσιο, με την παράκληση να μας ευλογεί, να μας αγιάζει και να μας καθοδηγεί. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, και ιδιαίτερα σε όσες και σε όσους γιορτάζουν.
και χθες και σήμερα. Χρόνια πολλά. Μακαριότατε, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις πιο θερμές ευχαριστίες εξ όλης της ενορίας του Αγίου Αθανασίου Πολυδρόσου που ήρθατε σήμερα εδώ στην ενορία μας να μας λειτουργήσετε, να μας αγιάσετε, να μας ευλογήσετε και να μας διδάξετε με το ζεστό σας πατρικό λόγο. Ευλογήσετε δύο έργα. Το πρώτο έργο αναφέρεται, όπως είπατε, στο δόγμα της Εκκλησίας, στην εικόνα που είναι έκφραση της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας μας. Όπως βλέπετε, έχει στηθεί μία σκαλωσιά για να φτάσουμε στον Τρούλο. Συνεχίζουμε τα έργα της αγιογραφίας, προχωρώντας προς τον Τρούλο της Εκκλησίας για να γεωγραφήσουμε τον Παντοκράτορα. Και το δεύτερο έργο αναφέρεται σε μία προσπάθεια των γυναικών της ενορίας μας που έχει βάλει σκοπό την αγάπη προς τους συνανθρώπους, την ορθοπραξία, όπως είπατε προηγουμένως. Η ομάδα αυτή, η οποία είναι νεοσύστατη και λέγεται Φιλανθρωπική Ομάδα της Ενορίας Αγίου Αθανασίου Πολυδρόσου, το Κολυμπρί, που θα ήθελα να κάνω έτσι μία αναφορά τι είναι αυτό το Κολυμπρί κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς στο δάσος, όπως λέει ένα αφρικανικό παραμύθι. Όλα τα ζώα έτρεχαν να ξεφύγουν από τον κίνδυνο της φωτιάς, εκτός από ένα μικρό κολυμπρί. Αυτό πήρε μια σταγόνα νερό με το ράμφος του και με κίνδυνο της ζωής του την έριξε στη φωτιά. «Είσαι τρελό, δεν μπορείς να σταματήσεις την πυρκαγιά», του λέει κάποιο ζώο από αυτά που έτρεχαν πανικόβλητα να σωθούν. «Το ξέρω», απαντά το κολυμπρί, «όμως κάνω εκείνο που μου αναλογεί». Από αυτό το παραμύθι, οι κυρίες και όλες οι γυναίκες της ενορίας μας κάναν αυτή τη φιλανθρωπική ομάδα, το Κολυμπρί. Και από σήμερα, με τη δική σας ευλογία, ενώνουμε τις σταλαγματίες της αγάπης μας με αυτές των γυναικών αγιογράφων, καλλιτεχνών και δημιουργών χειροποίητων έργων και κοσμημάτων κάτω στην αίθουσα της νεανικής εστίας μας, για να σβήσουμε όλοι μαζί την πυρκαγιά της πολυειδούς κρίσης από την οποία κινδυνεύει η πατρίδα μας. Επιλέγοντας ένα έργο από τις εκθέσεις των χειροποίητων έργων ως προσωπικό δώρο για τους φίλους και συγγενείς μας, βοηθάμε όλοι τις σταγόνες να πέσουν στο στόχο τους, στο κέντρο της πυρκαγιάς, στις φυλακισμένες μητέρες των φυλακών Ελαιώνος. Κάνουμε ουσιαστικά δύο δώρα, στο αγαπημένο μας πρόσωπο και στο Χριστό, διαμέσου της φυλακισμένης μητέρας. Βέβαια, η καλοσύνη μας μπορεί να εκφραστεί και με τη δυνατότητα να προσφέρουμε όλοι εμείς είδη ρουχισμού για παιδιά ηλικίας μέχρι 4 ετών. Και τα χρήματα από την πώληση των έργων της δωροέκθεσης θα διατεθούν για την αγορά εμβολίων και φαρμάκων για τα μικρά παιδιά των φυλακισμένων αυτών μητέρων. Παρακαλούμε, μακαριότατε, να μας δώσετε την ευλογία σας και την ευχή σας αυτές οι δύο προσπάθειες να καρποφορήσουν στην ενορία μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να σας συγχαρούμε και να ευχηθούμε τα αποτελέσματα να είναι και πολλά και αγαθά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αγίου Δεσπότη ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Τον Δεσπότην και Αρχιερέα ημών, Κύριε φύλατε, πολλά έτη δεσπότα, εις πολλά έτη
δέσποτα εις πόλο έτη δέσποτα. Χριστός αληθινός Θεός ημών, θέσπες δίσκανα χάμπη και Παναμού μου Αγίας Αυτομή και ο Ζωπιού Σταυρού προστασίες των τιμίων εφρανίων δυνάμων ασωμάτων και εσείς με δόξους προφήτων δρόμου και λόγους του Ιωάννου με δόξων και πανεθνών Αποστόλων με δόξων των Νίκων Μαρτύρων των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών και Μουκιάδες με Αγίης Μεγάλων Πατέρων ημών Ιεραρχών Αθανασίου και Κυρίλλου Πατριαρχών Αλεξανδρίας όν τιμίων τελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσου ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και λαϊμών Θεός. Διεχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Thank you.